σήμερα και το κάνετε συνεχώς. Και βέβαια, επειδή κάθε φορά που ο κύριος Πολάκης παίρνει το βήμα και απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία, είτε με μαντινάδα, σαν αυτή που είπε σήμερα, είτε με το «η δεύτερη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς», είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φροντίζει να εκτοξεύει και μία απειλή, αυτή λοιπόν... Μιλούσατε 45 λεπτά, δεν διάφορα. Φροντίζετε λοιπόν κάθε φορά να εκτοξεύετε μία απειλή. Όλα αυτά παραπέμπουν στο γνωστό, θα ξαναρθούμε και θα τρέμει γη. Εσείς ντροπή να το σκέφτεστε και να το υπονοείτε. Ντροπή να το σκέφτεστε και να το υπονοείτε. Οι απειλές, ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, η άλλη φορά θα είναι αλλιώς. Ο αητός θα εκδικηθεί για να το πάρει. Θα ανακαλέσει ο κύριος Πολάκης για το αλλιώς την επόμενη φορά και το ότι ο αητός θα εκδικηθεί και μετά θα το συζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε συνάδελφε, τι υπονοείτε, κύριε Πολάκη, τι υπονοείτε? Ανασκευάστε λίγο, κύριε Μπούγα, μισό λεπτό. Βλέπετε λοιπόν, βλέπετε ο κύριος Πολάκης, κύριε συνάδελφε, μη βιάζεστε, γιατί ο κύριος Πολάκης, αυτό που κάνει ο κύριος Πολάκης, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας... Κοιτάξτε, εγώ μίλησα για μια άστοχη έκφραση ενός συναδέλφου. Για μια άστοχη έκφραση ενός συναδέλφου. Δεν ερμηνεύω τίποτα, είπα συνειρμικά, μπορεί να παραπέμπει εκεί. Αυτό είπα και μόνο. Το είπε... Κοιτάξτε, όταν βρίζετε συνέχεια, όταν απειλείτε, δεν μπορεί να μένουμε απαθείς. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Περιμένετε κάποιο, κυρία Κασιμάτη. Όλο μιλάτε για να εντυπωσιάζετε. Δεν ακούγεστε. Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι... Κύριε συνάδελφοι, μισό λεπτό. Δεν κύριε, καταλόγησα κύριε, τίποτα. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Κασιμάτη, μη φωνάζετε.